Να καλησπέρισω το κύριο Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο, είναι ευρωβουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο. Καλησπέρα κύριε Νικολάου. Καλησπέρα, κύριε Σταλή. Ήρθαμε λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο όλη αυτή την εξήλυξη με αυτήν την ιστορική απόφαση, τη μεγάλη απόφαση, η οποία ήρθε σήμερα. Ε, την περιμέναμε, είναι η αλήθεια, αρκετό καιρό, κύριε Νικολάου, και θα ήθελα αρχικά ένα πρώτο σα σχόλιο. Ε, είδαμε και τον κόσμο και την ανταπόκριση, τη μεγάλη ανταπόκριση που είχε ο κόσμο σήμερα έξω από το εφετείο, αναμένοντα αυτό το οποίο τελικώ ε, δεχθήκαμε. Οι χιλιάδες άνθρωποι, εργαζόμενοι, νέοι, ε, φοιτητέ που Λαό, ο οποίο βρέθηκε σήμερα έξω από το εφετείο αλλά και σε άλλε πόλει τη Ελλάδα, mm -hmm. ακριβώ δίνουν το στίγμα αυτή τη μεγάλη ιστορική απόφαση, σωστά περιγράφηκε νομίζω στο ρεπορτάζ, ε, η οποία είναι, αν θέλετε, και μικρή, αλλά μια δικαίωση, ιδιαίτερα για τις, την οικογένεια του Παύλου Φίσα, του οικείου του Λουκμάν, του ε, Αιγύπτιου αλλιεργάτε, mm -hmm. τα στελέχη του κομμουνιστικού κόμματο του Πάμε, τα οποία χτυπήθηκαν στον πέραμα. Και όλων εκείνων οι οποίοι. Όχι εδώ και 7 χρόνια, αλλά εδώ και 10 χρόνια από τον Άγιο Παντελεήμονα, ε, τότε αυτά τα γεγονότα που γίνονται δείτε στους μετανάστες, στους πρόσφυγες, ε, με τα χτυπήματα κτλ, λέγαμε ένα πολύ απλό πράγμα. Ότι η Χρυσή Αυγή ήταν μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Πράγμα το οποίο δεν ήταν δεδομένο για όλους μέχρι τώρα. Τώρα έρχεται και το δικαστήριο, το οποίο, αν θέλετε, βάζει και μια... Ε, ένα χαρακτηρισμό τέτοιο, κάτι mm -hmm. το οποίο μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στου ανθρώπου οι οποίοι πάλευαν καθημερινά για να βελτιώσουν τη ζωή του, του όρου εργασία κτλ., ξέρανε τι είναι. Και ξέρανε ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση, ακριβώ επειδή είναι μια ναζιστική οργάνωση, ακριβώ επειδή έχει την εγκληματική αυτή ιδεολογία με την οποία καθοδηγείται και καθοδηγεί τι πράξει τη. Περιμένατε αυτή την απόφαση. Ε, νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια η επιμονή που έδειξε το λαϊκό κίνημα, οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα, τα σωματεία και στο να διατηρήσουν ζωντανή αυτή την πάλη ενάντια στο φασισμό, τον ναζισμό αλλά και ταυτόχρονα να μην να έρθει να έρθουν όλα, πώς να το πω, όλα στο φως να μπορέσουν να καταδικαστούν οι πέτοι ε, της δολοφονίας του Φίσα, του Λουκμάν, των υπόλοιπων επιθέσεων που έγιναν ε, άσκησε μια τέτοια μεγάλη πίεση η οποία έφερε και αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να θυμίσω ότι η δίκη τη Χρυσή Αυγή είναι μια δίκη που πέρασε από πάρα πολλέ φάσει. Και από παλινοδίε και από ολιγορίε. Να θυμίσουμε την αρχική εισήγηση που έκανε η εισαγγελέα πριν από μερικού μήνε, όπου Βεβαίως. ήταν επί τη ουσία αθο... αθωοτική, την οποία την αξιοποίησαν τα στελέχη, τα υπόδικα τότε τη Χρυσή Αυγή, για να προσπαθήσουν να πούνε και από πάνω. Να θυμηθούμε τι αλλαγέ που έγιναν από τι κυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ στον ποινικό κώδικα, σε κομμάτια τη δικονομία τα οποία. Ε, Ενδεχομένω έκαναν ευκολότερη ή θα του έριχναν στα μαλακά ε, τι ευθύνε που έχουν οι κυβερνήσει για το ότι τράβηξε τόσα χρόνια. Και πραγματικά ό,τι ο οδύνη και πόνο δημιουργήθηκε από τη δράση αυτής, αυτού του εγκληματικού μορφώματο, συνέχισε να υπάρχει μέχρι να έρθει σήμερα η απόφαση και να δώσει τουλάχιστον ένα αίσθημα ότι τελειώνει. Ε, Εμεί αυτό που θέλουμε να πούμε στον ελληνικό λαό είναι ότι δεν, μπορεί, δεν χωράει τώρα εφησυχασμό. Mm -hmm. Γιατί ακριβώ. Είναι ένα φαινόμενο ο φασισμό, ο ναζισμό, ο οποίο ξεπηδάει μέσα από τα σπλάχνα του συστήματο που του συστήματο τη καπιταλιστική εκμετάλλευση. Και είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Δεν τον αποδέχθηκαν, ε, πώ να το πω, με βαριά καρδιά τμήματα του αστικού πολιτικού συστήματο, τμήματα τη εργοδοσία. Για παράδειγμα, οι Χρυσαυγήτε στο πέραμα ήταν τα τσιράκια και τα καλά παιδιά των εφοπλιστών, ενάντια στου κομμουνιστέ, ενάντια στι δυνάμει του ΠΑΜΠΟ που πάλευαν για την καλυτερεύση των μεροκάματων. Που Ή πάλευαν και για τι. Συγγνώμη, γιατί συγκεντρώθηκαν και όλε αυτέ οι δυνάμει μέσα στην περίοδο τη κρίση. Ακριβώ. Πάτησαν πάνω σε ένα συγκεκριμένο έδαφο. Το έδαφο ενό λαού, ο οποίο έβλεπε την καπιταλιστική κρίση, έβλεπε πραγματικά το τσάκισμα των μισθών των δικαιωμάτων του και βρισκόταν επί ποδό πολέμου έτσι ώστε να βάλει φρένο, έτσι ώστε να μπορέσει να κατακτήσει, να διευρύνει τα δικαιωμάτά του. Αξιοποιήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι ακριβώ για να χτυπήσουν το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα. Πάτησαν πάνω σε συγκεκριμένε πολιτικέ κατευθύνσει. Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση Σαμαρά ήταν μια κυβέρνηση η οποία είχε διακηρύξει το σύνθημα νόμο και τάξη ή το σύνθημα τη μηδενική ανοχή στου λαθρομετανάστε και του πρόσφυγε. Στελέχη τη οποία έλεγαν του μετανάστε και του πρόσφυγε κατσαρίδε. Και βέβαια ο παντό λοιπόν, του κυρίου Σαμαρά ήταν αυτή που ξεκίνησε την, ε, την υπόθεση τη Χρυσή Αυγή και την έφερε στη δικαιοσύνη. Βεβαίω, γιατί για κάποια στιγμή, και τα κάποια στιγμή είναι, ξέρετε, ο φασισμό και η ιστορική εμπειρία αυτό αποδεικνύει ότι είναι και λίγο σαν τον μάγο ο οποίο ε, φέρνει στη ζωή δυνάμει που στη συνέχεια δεν μπορεί να ελέγξει και αναγκάζεται να προσπαθήσει να τι καταπνίξει. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, εμεί θέλουμε να πούμε αυτό, να έχει ο ελληνικό λαό, οι εργαζόμενοι νέοι μηδενική ανοχή σε αυτού του είδου τα φαινόματα, σε αυτού του είδου τι οργανώσει, γιατί μπορεί σήμερα να καταδικάζεται η Χρυσή Αυγή σαν μια εγκληματική ναζιστική οργάνωση. Ταυτόχρονα όμω πρέπει να δούμε και όλε τι υπόλοιπε οργανώσει, κόμματα οι οποίες, ή και άλλα μορφώματα τα οποία συγκροτούνται, ιδιαίτερα από το σημείο όπου άρχισε και η Χρυσή Αυγή να έχασε την κοινοβουλευτική τη εκπροσώπηση, να διασπάται κτλ. Για διάφορου λόγου και δεν είναι τώρα τη. Τις... Και βέβαια, για να εκμεταλλευτώ και την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή, θα βλέπουμε ότι δυστυχώ τέτοιου είδου φαινόμενα ε, συναντούμε όλο πιο συχνά και σε ευρωπαϊκέ χώρε. Βλέπουμε να αυξάνονται δηλαδή αυτού του είδου τα φαινόμενα. Ε, εδώ δένεται πολύ με το ρεπορτάζ το οποίο είδαμε πριν, γιατί υπάρχει μία συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια με τις λεγόμενες ευρωπαϊκές αξίες. Mm -hmm. Και βλέπουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθοδηγείται με ένα βασικό άξονα, ο οποίος είναι ο αντικομουνισμός και η ταύτιση του κομμουνισμού με το φασισμό, με την ανιστόρητη και απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων, το οποίο τι αποτέλεσμα έχει. Έχει το αποτέλεσμα, ξεπλένοντας πραγματικά το φασισμό, να στηρίζονται σε δεκάδες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη και άλλες, οργανώσεις οι οποίες είναι ναζιστικές, είναι φασιστικές, είναι ημνητές των ε, ναζί, των ντόπιων συνεργατών τους σε μια σειρά από χώρε. Ταυτόχρονα να φυλακίζονται κομμουνιστές, να κλείνουν εφημερίδες, να ε, υπάρχουν κυρώσεις απέναντι σε μέλη στελέχη κομμουνιστικών κομμάτων, ταξικών συνδικάτων. Και αυτό επιχειρεί και στην συνείδηση του κόσμου να ταυτίσει την πάλη ενός ανθρώπου, μιας ομάδας, των εργαζομένων, του λαού, νεολαία για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του, διεκδικώντα τι σύγχρονε ανάγκε τι οποίε πρέπει να έχει το 2020 στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, να την ταυτίσει με αυτέ τι δουλειέ, με αυτέ τι πράξει που έλεγε, όπω έλεγε ο, ε, ο αρχηγό αυτή του, του ναζιστικού μορφώματο είναι δουλειέ που γίνονται νύχτα, δηλαδή να τι ταυτίσει τον οργανωμένο συλλογικό αγώνα, να τον ταυτίσει με. Τραμπουκισμού, με δολοφονίε κτλ. Και, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει, δεν θα περάσει. Σήμερα είδαμε είναι μεγάλη... στα χέρια του εργατικού λαϊκού κινήματο να το ανατρέψει. Σήμερα είδαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου κατά την αναμονή τη ε, απόφαση. Και θα ήθελα λίγο να σταθούμε και σε αυτή τη συγκλονιστική φιγούρα που είναι η Μάγδα Φίσα. Έτσι, όπω στάθηκε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι ήταν και σήμερα και πραγματικά νομίζω ότι συγκλώνησε με την παρουσία τη, έτσι. Έτσι είναι, εγώ νομίζω πρέπει να πούμε ότι συγκλώνησε καθ' τη διάρκεια των 7 ετών mm -hmm. Σε αυτό το δύσκολο αγώνα μαζί με τους υπόλοιπου ανθρώπους οι οποίοι ήταν ε, στο πλάι της Μαζί με τους άλλους οι οποίοι βρέθηκαν καθημερινά στη, στην, αίθουσα, στην αίθουσα των δικαστηρίων Έτσι ώστε ε, να ασκούν πίεση, να εξεταστούν όλα τα στοιχεία το πλήθο αυτών των αποδείξεων που υπήρχαν να έρθουν στο φω και πραγματικά να καταλήξουμε να έχουμε αυτή την ιστορική πραγματικά απόφαση. Mm -hmm. Έχει σοβαρό μερίδιο και εκείνοι μαζί με όλου του υπόλοιπου οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά και βεβαίω μερίδιο έχουν και σε αυτή την ιστορική απόφαση όλοι εκείνοι οι άνθρωποι, εργαζόμενοι, οι νέοι, οι μαθητέ, οι φοιτητέ που όλα αυτά τα χρόνια και κάθε Σεπτέμβρη συνεχίζανε να φωνάζουν το σύνθημα να τσακιστούν οι να Ναζί σε κάθε γειτονιά. Να μπουν φυλακοί όπω του αρμόζει και όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν ανέχθηκαν την έκφραση των ε, ναζί εγκληματιών μέσα στους τόπους δουλειά, στο να έρχονται στα συνδικάτα, ε, να έχουν έκφραση, να παίρνουν το λόγο κτλ. Οπότε έγινε μια συγκεκριμένη προσπάθεια να τους απομονώσουν. Πράγμα το οποίο δεν το έκαναν πάντα και οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν το προηγούμενο διάστημα. Και τώρα θυμηθείτε βρισκόμαστε... θυμηθείτε ναι. τον Κασιδιάρη μαζί με υπουργό τη κυβέρνηση ε, Σύριζανελ, στο Καστελόριδο. Mm -hmm. Τώρα βρισκόμαστε εν ώψη της απόφαση για τις ποινέ. Ο δρόμος, από ό,τι φαίνεται, δεν θα είναι σύντομο για να τελεσυνδικήσουν πλέον ή να τελεσιδικήσουν αυτές οι υποθέσεις και να τους δούμε πλέον να τους επιβάλλονται, έτσι, στην πράξη οι ποινέ. Μία είναι, νομίζουμε, η απέτηση που πρέπει να έχει ο ελληνικό λαός σήμερα, μετά από αυτή την ιστορική απόφαση. Η καταδικασμένη πια, η κατάδικη... Ε να ζει τη Χρυσή Αυγή πρέπει να πάνε στη φυλακή. Άρα θα πρέπει και με παραδειγματισμό να του αποδοθούν οι ανώτατε δυνατέ ποινέ για τι πράξει για τι οποίε καταδικάστηκαν. Που συμπεριλαμβάνουν ανθρωποκτονίε, που συμπεριλαμβάνουν επιθέσει, σωματικέ βλάβε. Δεκάδε άρθρα του ποινικού κώδικα αποδεδειγμένα πια ε, είναι στι πλάτε του. Άρα λοιπόν αυτό είναι. Και δεν πρέπει οποιαδήποτε είδου αλλαγή, ε, πι... Του ποινικού κώδικα, άλλε αλλαγέ που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, να εμποδίσει την απόδοση των υψηλότερων και των πιο σκληρών ποινών για τα εγκλήματα τα οποία έχουν τελέσει. Δεν υπάρχει πλέον χρόνο, ούτε υπάρχει τρόπο. Πρέπει να είναι να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Για να δούμε τώρα τι γίνεται από την επόμενη μέρα με δεδομένο και θα επικαλεστώ και τη δική σας εμπειρία και τη δική σας ιδιότητα. Τι γίνεται τώρα με εκπροσώπους της ε, χρυσή αυγή, Έχουμε ήδη τον ε, Γιάννη Λαγό. Ε, 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 ακούσαμε στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του κινήματος αλλαγή να στέλνει επιστολή ζητώντας από τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου να κινήσει διαδικασίες προκειμένου να να, να, τον πάψει από τις εργασίες του Ευρωκοινοβουλίου. Ε, έχετε προβεί και εσείς σε αντίστοιχη κίνηση και θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε ποια είναι η επόμενη μέρα όσον αφορά αυτό, όσον αφορά την, ε, την παρουσία του λαγού εν προκειμένου στην Ευρωβουλή, αλλά και όχι μόνο. Ε, έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε και η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ και οι δύο Ευρωβουλευτές, δηλαδή και εγώ και ο Κώστας ο Παπαδάκης, στείλαμε επιστολή με την οποία ζητάμε το εξή απλό πράγμα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Ευρωκοινοβούλιο δύο ευρωβουλευτέ οι οποίοι έχουν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο ενός κόμματο το οποίο πια και με την απόφαση του δικαστηρίου σήμερα είναι ναζιστική κλιματική οργάνωση. Άρα λοιπόν και ο Λαγός και ο Κωνσταντίνου πρέπει καταρχάς να σταματήσουν, πρέπει να παθούν. δεν μπορούν να είναι μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Και σε, δεύτερη, σε, δεύτερο βήμα πρέπει να δούμε και να μην αντικατασταθούν. Γιατί αντικατάσταση, Είναι αντικατάσταση. Άλλο σημαντικό κομμάτι αυτό. Άλλο ένα δεύτερο τώρα. σημαντικό κομμάτι. Γιατί αντικατάσταση έχει συγκεκριμένου κανόνε, υπάρχουν επιλαχόντε, τα ψηφοδέλτια κτλ. Δηλαδή, τι άνθρωποι οι οποίοι ε, είναι ε, μέλη ή ήταν μέλη τη Χρυσή Αυγή, εκλέγηκαν ή ήταν επιλεγόντε με αυτό το ψηφοδέλτιο. Mm -hmm. Εμεί κάνουμε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα την ίδια πρόταση και σε όλα ε, για να γνωρίζει ο ελληνικό λαό τα εκλεγμένα όργανα και στην περιφέρεια της Αττικής αντίστοιχη απέτηση κάναμε γιατί έχουν και εκεί και αντίστοιχα θα προχωρήσουμε. Πλέον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, δεν είναι αυτό που παλιότερα ενώ για παράδειγμα κάποιοι λέγαμε ότι είναι μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση, κάποιοι έλεγαν ότι ναι εντάξει αλλά δεν είναι ακριβώ, έτσι, είναι ναζιστική αλλά δεν είναι εγκληματική υπήρχε μια μεγάλη απόχρωση και ανάλογα το αξιοποιούσανε για να την προβάλλουν τη Χρυσή Αυγή και σαν μια αντισυστημική δύναμη που ε, θα έτριζε τα δόντια στους, ε, όπως λέγαμε τότε, στους Γερμανούς ή τους ξένους που έπαιρναν τα μνημόνια κτλ. Ή ότι, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπήρχε μια σκοπιμότητα να την αξιοποιήσουν με τον, με τον άλλο τρόπο και για τον κοινοβουλευτικό συσχετισμό και πολύ περισσότερο έξω στην κοινωνία, έτσι ώστε πραγματικά σαν το σιδερένιο χέρι τη εργοδοσία να μπορεί να τσακίζει το οργανωμένο κίνημα. Σήμερα πια δεν μπορεί να έχει κανεί καμία αμφιβολία. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να φύγουν. Αυτοί οι οποίοι είναι καταδικασμένοι πρέπει να μπουν, να τους αποδοθούν οι ποινές και να τις εκτίσουν. Και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν καταδικαστεί, γιατί ενδεχομένως και δεν ήταν, έμπαστος δε, για λόγους στοιχείων που λείπουν οι αμφιβολίες ή έμπαστος γιατί δεν είχαν συμμετάσχει, δεν μπορούν να είναι εκεί γιατί εκφράζουν μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση η οποία είναι και καταδικασμένη. Άλιστα. Τώρα το πώ αυτό θα γίνει, αυτό είναι ζήτημα τη ελληνική δικαιοσύνη, να κυλήσει πια τι ε, απαραίτητε διαδικασίε, έτσι ώστε ε, να αποδοθούν και να φυλακιστούν αυτοί οι οποίοι πρέπει να φυλακιστούν. Ε, και σε αυτό εμεί θα, πραγματικά θα είμαστε ε, κέρβεροι με την έννοια ότι θα πρέπει να προχωρήσουν όλε άμεσα οι διαδικασίε, έτσι ώστε να μην είναι και μια καινή απόφαση, απόφαση η οποία είναι όντω ιστορική, αλλά θα πρέπει και να εφαρμοστεί. Πριν σα αποχαιρετήσουμε και για να προαναγγείλουμε και το επόμενό μα θέμα, σε κάθε περίπτωση που είναι τα τη πανδημία, θα ήθελα λίγο τη θέση σα και σε αυτό. Πώ βλέπετε την πορεία τη πανδημία τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στη χώρα μα, και αν θεωρείτε ότι γενικότερα γίνονται τα βήματα που πρέπει προκειμένου όλοι να προστατευτούμε. Κοιτάξτε, είναι... πλέον κανεί δεν μπορεί να αρνηθεί ότι βρισκόμαστε σε πλήρη εξέλιξη του δευτέρου κύματο της του κορονοϊού. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, βέβαια, αφορά όλου. Αν δει κάποιο το... τα στοιχεία από ολόκληρο τον κόσμο να mm -hmm. πω, αλλά κυρίω από την Ευρώπη, η οποία πρώτη μπήκε, αν θέλετε, στο πρώτο Βεβαίως. κύμα, η κατάσταση είναι δύσκολη. Το αν και κατά πόσο γίνονται τα κατάλληλα βήματα. Δεν μπορούμε καταρχά τώρα να πούμε ότι έγιναν τα κατάλληλα βήματα την περίοδο που είχαμε μια κάμψη του αριθμού των κρούσματων. Στι αρχέ του καλοκαιριού δηλαδή. Ακριβώ, ακριβώ. Και αυτό είναι ευθύνη τη κυβέρνηση. Γιατί παρά του πανηγυρισμού ότι είμαστε έτοιμοι κτλ. Πέρασαν έξι μήνε, και τώρα τι έχουμε. Έχουμε μια κατάσταση όπου τα δημόσια νοσοκομεία έχουν κορεστεί. Γίνονται πια μονοκαλλιέργεια τα δημόσια νοσοκομεία. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι ασθενεί φεύγουν με ό,τι κόστο θα έχει αυτό για του ασθενεί ενώ κόστο στην υγεία του. Περνούν σε τη μοίρα, μοίρα χειρουργία του. Ναι, ακριβώ όπω το λέτε. Υπά. Έτσι ώστε να γίνει χώρο. Για του ασθενεί, του διασωληνωμένους και του υπόλοιπου οποίοι νοσηλεύονται με τον κορονοϊό, αυτό από μόνο το αποδεικνύει ότι η απέτηση του λαϊκού κινήματο των ίδιων των υγειονομικών των προηγούμενων διάστημα που έλεγαν ότι χρειάζονται σήμερα να ανέβουν οι αριθμοί των μονάδων ενδεικτική θεραπεία, mm -hmm. τι 3.500 όπω ορίζει ο ΠΟΗ, να γίνουν όλε οι χιλιάδε προσλήψει υγειονομικού προσωπικού που είναι ανάγκη κτλ., ότι δεν εισακούστηκαν. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου όχι μόνο η κυβέρνηση δεν παίρνει στα σοβαρά τα δεκάδε κρούσματα τα οποία προκύπτουν σε μεγάλου χώρου εργασία. Η εργοδοσία σε αυτού του χώρου, τα πολλά εργα... εργοστάσια επεξεργασία κρέατος που είχαμε, κονσέρβαζε <στηνήκη> και άλλοι χώροι δουλειά κτλ. Η εργοδοσία ρίχνει τον μπαλάκι στου εργαζόμενου να πάνε στα ιδιωτικά κέντρα να κάνουν ε, το <στηνή> τεστ. Ε, δεν υπάρχει κανένα έλεγχο. Έχουν αποσαθρωθεί όλε οι δομέ, οι επιθεωρήσει εργασία, οι επιτροπέ υγιεινή και ασφάλεια που έπρεπε να υπάρχουν στου χώρου δουλειά για να ελέγχουν ακριβώ αυτή την κατεύθυνση. Και ταυτόχρονα, πέρα από τα χρήματα τα οποία δόθηκαν στην πρώτη φάση τη πανδημία στι ιδιωτικέ κλινικέ, με, 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 την άνοδο, αν θέλετε, του αντιτίμου έω και το διπλασιασμό του αντιτίμου για την οσηλεία ε, σε μια ιδιωτική μεθ. Από 800 σε ευρώ, mm -hmm. τότε. Σήμερα δίνεται ένα περαιτέρω με την κοινή υπουργική απόφαση. Ένα περαιτέρω μπορεί να μα να το πω. Χαρίζοντα του ιδιωτικού ομίλου και τα rebates και τα clawbacks, δηλαδή το ξεπέρασμα ας πούμε, του, του προπολογισμού για τι εξετάσεις εξετάσει mm -hmm. και, τις, ε, και να πούμε, το σκόντο που γίνεται σε μια σειρά εξετάσει, τα οποία έπρεπε να τα αποδώσουν οι μεγαλοκλινικάρχε στο νεοδί γιατί ήταν χρωστούμενα, και ταυτόχρονα του δίνει και τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 40% περισσότερε μεθ χωρί κανέναν έλεγχο, χωρί καμία προπόθεση και οι οποίε θα ελεγχθούν στη συνέχεια. Στην Ευρώπη τι γίνεται αντίστοιχα. Στην Ευρώπη, και το... δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία η κατάσταση αυτή για τη διαχείριση τη πανδημία. Αν λάβουμε είναι υπόψη. Είναι ευρωπαϊκή πολιτική, δηλαδή. Έτσι Αν όπως... λάβουμε υπόψη ότι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα συστήματα υγεία είναι εμπορευματοποιημένα και στι μεγάλε χώρε ακόμη. Και στη Γερμανία. Στη Γερμανία δεν υπάρχει δημόσιο νοσοκομείο με την έννοια αυτή. Είναι όλα νοσοκομεία που, που είναι είτε από ασφαλιστικέ εταιρείε ιδιωτικέ, είτε από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που συνολικά σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλάδα και στην Γερμανία και στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, υπήρχε αυτό το μεγάλο πρόβλημα για να διαχειριστούμε την κρίση. Άρα Μάλιστα. λοιπόν χρειάζεται άμεσα τώρα να πάρθουν τα μέτρα τα οποία σαν ΚΚΠ έχουμε επισημάνει. Προσλήψη δηλαδή όλου του αναγκαίων υγειονομικού προσωπικού, αύξηση των ΜΕΘ, επίταξη των ιδιωτικών δομών των ιδιωτικών κλινικών να μπουν κάτω από κρατικό έλεγχο, να ενταχθούν στο κρατικό σχέδιο χωρί καμία αποζημίωση και στη συνέχεια πραγματικά θα πρέπει να πάρουμε την απόφαση και να δούμε τα πράγματα όπω είναι ότι αυτό το εμπορευματοποιημένο σύστημα υγεία έχει αποτύχει. Κύριε Νικολάου, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σα στο δελτίο μα. Εγώ ευχαριστώ.